Αυτό που θα σας πω είναι γνωστό σε όλους. Από το 1922 μέχρι το 1930 Μητροπολίτης Κερκύρας ήταν ο μεγάλος Αθηναγόρας. Εξελέγει από διάκονος Μητροπολίτης Κερκύρας ο Αθηναγόρας. Το λοιπόν πήγε να λειτουργήσει μια Κυριακή στον Άγιο, ψυχή δεν υπήρχε. Τότε είχε χειροτονήσει τον Χρύσανθο τον πολίτη, διάκονο, ιερέα και αρχιμανδρίτη και τον έβαλε στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, που τότε ο Άγιος Σπυρίδων ήταν η διοκτησία της οικογένειας Βούλγαρη. Αλλά ο Αθηναγόρας έβαλε πόδι μέσα και ξεκινήσει να πάρει τον Άγιο από την οικογένεια Βούλγαρη και να τον αποδώσει στο κοινό της Κέρκυρας όπως η Αγία Θεοδόρα. Πράγμα το οποίο το πέτυχε ο μακαριστός ο Μεθόδιος Κοντοστάνος το 1952. Ρωτάει το λοιπόν το Χρύσανθο, πάτε Χρύσανθο, γιατί δεν έχουμε εκκλησία? Και σεβασμιώ ότι οι Κερκυραίοι όσο γνωστόν είναι φιλόμουσοι και πηγαίνουν και προτιμάνε τον τόμο, την καθολική δηλαδή εκκλησία, γιατί έχει το χριστιαστικό αρμόνιο και ξέρετε σαν φιλόμουσοι τους αρέσει η κερκυραϊκή ας πούμε μουσική. Εντάξει λέει πατέρα Χρυσάνθη. Επικοινώνησε με την Ιταλία και έφερε το πρώτο αρμόνιο στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνος. Ήτανε να πάει στο Γαρούνο να κάνει μια χειροτονία όπως με έλεγε ο πατήρ Χρυσάνθος και την μετέφερε στον Άγιο Σπυρίδωνα την ημέρα που τοποθετήθηκε. Το αρμόνιο μια πολύ ωραία χοροδία ελειτουργήσε, έκανε τη χειροτονία και ο ναός πληρέστατος, το καντούνι εκεί που είναι τα τουριστικά και όλη η πλατεία Θεοτόκη. Και από τότε πλέον κατοχυρώθηκε το αρμόνιο στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνος και μετά κατεπέστασε και στο Μητροπολιτικό ναό όπως είναι σήμερα.